Λοιπόν, εντάξει, δεν θα αναφερθώ σε γενικότερα πράγματα. Τα είπαμε τον Υπουργό πρόσφατα στην Βουλή για τον ενεργειακό σχεδιασμό, το μείγμα, την ενεργειακή εξάρτηση από το φυσικό αέριο, την υποκατάσταση του λιγνίτη και όλα αυτά. Είναι ζητήματα γενικότερα. Ας δούμε εδώ πέρα το συγκεκριμένο πράγμα για να μην πολυλογούμε κιόλας. Έχω την εντύπωση, το είπα στον Υπουργό που βγήκαμε έξω για τσιγάρο, ότι πιο γρήγορα θα γίνει σοσιαλιστική επανάσταση παρά θα καλυφθούν οι ανάγκες των λαϊκών οικοκυριών με φυσικό αέριο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Όπως έγινε και με τον Λένιν. Ο εξηλεκτρισμός έγινε μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία. Άρα λοιπόν και η επέκταση του φυσικού δικτύου και όλα αυτά θα γίνει με τη σοσιαλιστική επανάσταση. Άρα είμαστε... γίνει γρήγορα η επανάσταση. Θα γίνει γρήγορα η επανάσταση, είμαστε αισιόδοξοι γι' αυτό. Άρα λοιπόν ετοιμαστείτε, το λέμε εκ των προτέρων, έτσι, γιατί ο καθένας φέρνει στη μάχη. Λέω από αυτή την άποψη. Όταν δηλαδή απαλλαγούμε από τη δικτατορία του κεφαλαίου, που αυτή η δικτατορία του κεφαλαίου καθορίζει τις προτεραιότητες, τι θα ικανοποιηθεί και τι όχι, και ευθύνεται για τα τεράστια προβλήματα τα οποία βιώνει η εργατική τάξη και τα λαϊκά οικογένεια στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα ερώτημα. Στην Ελλάδα, με τεράστιες πηγές ανεκμετάλλευτες ενέργειας, υπάρχει ενεργειακή φτώχεια. Ποιος θέλει? Δεν φταίει ούτε το κακό το ριζικό μας, ούτε ο Θεός που μας μισεί, ούτε δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια. Όλα αυτά υπάρχουν, τα έχει λύσει η επιστήμη. Δεν θα ανακαλύψουμε στον τροχό. Άρα λοιπόν τι φταίει? Κάτι άλλο φταίει. Φταίει ότι η ενέργεια είναι εμπόρευμα. Φταίει ότι προωθείται η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, άρα γίνεται πολύ πιο ακριβά για να είναι κερδοφόρα για τους ιδιώτες. Και βεβαίως και το κράτος φταίει, πέρα από τα υπόλοιπα, για την υψηλή φορολογία. Δεν θα συζητάγαμε τώρα για τη ρεύση του φυσικού αερίου στην Πάτρα αν δεν υπήρχαν έμεση φόροι στο πετρέλαιο. 30 λεπτά θα έχει το πετρέλαιο. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε κανένα ζώο να κουβεντιάζουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τα υπόλοιπα είναι φόροι. Καταργήστε λοιπόν τους φόρους για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια. Το κράτος όμως το αστικό δεν τους καταργεί τους φόρους. Και δεν τους καταργεί για συγκεκριμένο ζώο για να μπορεί να αναπαράγεται και να μην ικανοποιεί τις ανάγκες του λαού. Τώρα, ας έρθουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο. Το θέλω το φυσικό, βεβαίως το θέλω το φυσικό, για οικιακή χρήση. Πρώτα απ' όλα και μετά για τα υπόλοιπα. Και όχι για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί υπάρχει μεγάλη απώλεια και το ξέρουν πολύ καλά όλοι αυτοί που έρχονται. Αλλά σήμερα στην Ελλάδα ποια είναι η ομορφία, ότι το 70% του φυσικού αέρα είναι για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το 20% για την ενεργειακή χρήση και ένα 10% μόνο για τα υπόλοιπα. Και φανταστείτε, μιλάμε εκεί που έχουν αναπτυχθεί δίκτυα. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό, μου λέει ο Υπουργός, είναι στην Αττική. Μόνο ένα 10% περίπου. Άρα καταλαβαίνετε με τους ρυθμούς που πηγαίνει το πράγμα. Εδώ όταν μιλάς για οδική έλευση φυσικού αερίου πρέπει να περιμένεις 50 χρόνια για να φτάσεις ένα 10%. Όταν εκεί υπάρχει το δίκτυο και δεν υπάρχει. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ότι αυτή η λύση την οποία προτείνεται είναι πάρα πολύ μικρής. Εμβέλειας. Τέσσερις χιλιάδες συνδέσεις. Λέω, 4.000 συνδέσεις. Εγώ καταλαβαίνω ότι η προτεραιότητα και με βάση τη χωροθέτηση ποια είναι τα νοσοκομεία. Είναι το πανεπιστήμιο, είναι κάποιες άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι ενεργοπόρες και κάτι άλλο. Δεν είναι για οικιακή χρήση κατά κύριο λόγο. Το βλέπω από την εγκατάσταση στην Πάτρα, τουλάχιστον δεν ξέρω την Πάτρα. Είναι στις παρυφές. Κοντά στο νοσοκομείο δύο μονάδες και στο πανεπιστήμιο και άλλες δύο μονάδες στα βόρεια. Προς τον Οδικό, προς Τρίπολη. Άρα λοιπόν δεν έχεις άμεση πρόσβαση σε λαϊκές περιοχές, σε λαϊκές συνοικίες, σε λαϊκές γειτονίες. Λέμε από την από την θα το φέρεις από την 111 στην νότια πλευρά. Λέω τώρα, εγώ να δεχτώ, να τα δεχτώ όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά οι 4.000 συνδέσεις και για τις τρεις πόλεις, γιατί μιλάμε για τις τρεις πόλεις, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Πάρα πολύ μικρό κομμάτι. Πέρα από τις 11.000 που θα γίνουν μετά από μια δεκαετία. Άρα λοιπόν είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό. Δεν καλύπτουμε λοιπόν, δεν το πούμε καθαρά. Οι οικιακές ανάγκες, άλλες προτεραιότητες, βεβαίως το καταλαβαίνω. Πώς θα γίνει όταν αυτό το πρόβλημα, εμείς λέμε, να έρθει ο αγωγός. Θα πούμε μεγάλο το κόστος. Τι θα κάνουμε, ρε παιδιά. Πώς αλλιώς θα το λύσουμε το ζήτημα, αν δεν φέρεις αγωγό. Με την οδική έλευση. Μιλάμε δηλαδή τι πρωτοτυπούμε τώρα, οδική έλευση, σε ποιους τους δρόμους Καρμανιόλα, με κινούμενες βόμβες, με σύραγγες.
που εκεί απαγορεύεται ακόμη και το βιντεοφόρο να περάσει κανονικά. Και όπως είναι τόσο σειρά και εσύ στον δρόμο Πατρών Πύργου, που βγαίνει τον αγροτικό μετά το άλλο και το τράχτερ κοιτάει και στα φέρνει τα πράγματα. Το λέμε αυτό γιατί δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το πράγμα. Είναι επικίνδυνο. Για τη δημόσια υγεία, για τη δημόσια ασφάλεια, σοβαρού κινδύνου έχει αυτό. Άρα ποιο είναι το ζήτημα, γιατί το κάνουμε, πέρα από το να καλύψουν κάποιους μεγάλους καταναλωτές, είναι για να πάμε μετά και να πούμε στη ΔΕΠΑ που θα ιδιωτικοποιηθεί, όχι των υποδομών, γιατί οι υποδομές γίνονται με βάση το κράτος και τα χρήματα των φορολογούμενων, να πούμε ότι υπάρχει πελατεία άλλα 11.000 συνδέσεις στην Δυτική Ελλάδα. Άρα είναι φιλότερο να το πάρτε του. Σε αυτούς που πρόκειται να αγοράσουν. Και τέλος, να πω και αυτό. Ποιο είναι, δηλαδή προτεραιότητα, το λέω, γιατί βλέποντας εκεί, ψάχνοντας να βρω στοιχεία, δεν είχαμε τις μελέτες. Είδα λοιπόν στην περιφέρεια της Ελλάδας, πανηγύριζε ο Περιφερειάρχης, 18 εκατομμύρια, 18,5 εκατομμύρια, σύμβαση προγραμματική από τον πρόγραμμα δημοσίου επενδύσεων. Και στην αποκάτωση, από πάνω είδηση, δίνουμε 20 εκατομμύρια για το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων. 18 εκατομμύρια για ποτέ να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες του λαού της Δυτικής Ελλάδας και 20 εκατομμύρια το χιονοδρομικό κέντρο. Τι τάξεις μεγέθους είναι αυτές. Έτσι απλά και μόνο το λέω σκεπτική αντίληψη για το που πάνε ορισμένα πράγματα και τι εξυπηρετούν. Αυτά τελειώνουν. Την κριτική θα μου πάρουν μετά. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Απόστολο. Λοιπόν, τέλειωσα. Δεν μου λέω.